Κύριε καθηγητά, το θέμα της ΚΕΙΛΗ φυσικά είναι αυτό το οποίο έτσι, μονοπολεί το ενδιαφέρον, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη φαίνεται ότι θα συζητηθεί αύριο η καθαίρεσή της. Φαντάζομαι δεν ξέρω πόσο απασχολεί και το ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα είναι ένα σοκ θα έλεγα. Συνολικά για τον χώρο αλλά και νομίζω και για τη χώρα είναι ένα ευρωπαϊκό να πούμε σκάνδαλο, διότι βλέπετε ότι είναι μπλεγμένη σε αυτή την ιστορία του εκχυδαϊσμού θα λέω εγώ της πολιτικής, όπου μιλάμε για χρηματισμό, για εγκληματική οργάνωση, ξένες χώρες οι οποίες προσπαθούν να διαμορφώσουν με ψηφοφορίες συνθήκες υπέρ τους όπως το Κατάρ και μπλέκονται οι γενικοί γραμματείς συνδικάτων, ευρωβουλευτές, πρώην ευρωβουλευτές. Δυστυχώς η Εύα η Καηλή, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι αυτοί είναι ακριβώς οι λόγοι που αποστρέφουν τον κόσμο από την πολιτική και δικαίως, και αυτό είναι ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε, να δείξουμε δηλαδή ότι η πολιτική δεν γίνεται για αρεβισμό, για πλουτισμό, αλλά γίνεται για να προσφέρουμε, και νομίζω ότι θα είναι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι πολύ σοβαρά ποινικά τα αδικήματα. Και λένε οι άνθρωποι που γράφουν, οι απεσταλμένοι στις Βρυξέλλες, ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε συνολικά τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι εγώ νομίζω ότι μοιάζει μια κανονικότητα, ότι υπάρχουν λέει λομπίστες, οι οποίοι πιέζουν και είναι λέει συνήθως πρακτική να πιέζουν λέει και να προσπαθούν να διαμορφώσουν συνθήκες που να ευνοούν τεχνολογίες, φυσικό αέριο, προμήθεια. Απαράδεκτα πράγματα, πλήττουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά. Πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει ένα σοβαρός έλεγχος, μια λογοδοσία. Διότι ξαναλέω, είναι η κορυφή του βαγόνου. Περιμένουμε να δούμε οι καταιγιστικές εξελίξεις και να δούμε ακριβώς και πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Τώρα, μια και θέσατε το θέμα του φυσικού αερίου και μιλάμε για την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα δεν αγγίζει το θέμα του φυσικού αερίου. Ήδη οι τιμές, το ξέρουμε, της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται με βάση τη τιμή αυτή παρά το γεγονός ότι. Αυτό είναι κάτι έτσι, που χτυπάει πάρα πολύ. Και έχουν καταφέρει αυτό να το περάσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι από αυτό που είπατε, στην κορυφή απολύτως, είναι και αυτό κάπου μέσα ενδεχομένως το έχουν παράσει τα συμφέροντα. Βεβαίως, το φυσικό αέριο είναι ο λόγος που περνάμε αυτή την ενεργειακή κρίση, είναι ο λόγος της έκρηξης των τιμών και παρατηρούμε ότι ακόμα και σήμερα πάμε από εξάρτηση σε εξάρτηση, δηλαδή και σε επίπεδο Ευρώπης και στη χώρα μας μειώνουμε το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά όχι το φυσικό αέριο. Διότι αυξάνουμε τις υποδομές μας για υγροποιημένο φυσικό αέριο που έρχεται από το Κατάρ, από την Αμερική και από άλλες χώρες. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Εμείς έχουμε εγχώριο καύσιμο και είναι ο λιγνίτης. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό να το μεταβατικό μας καύσιμο και να πάμε από το λιγνίτη στις ανανεώσιμες και στην εξοικονόμηση. Άρα απολύτως εγχώρια καύσιμα, μακριά από παιχνίδια κερδοσκοπίας, από τρίτες χώρες και από όλους αυτούς τους κινδύνους που τώρα συζητάμε. Και νομίζω ότι η Ευρώπη δείχνει ότι είναι απολύτως ευάλωτη στα λόμπι και τα συμφέροντα. Δεν βλέπετε ότι μπορεί να αποφασίσει ακόμα και σήμερα για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, δηλαδή για ένα πλαφόν στην υπερκερδοσκοπία των εταιριών. Και ακόμη όπως και είπατε και εσείς, ο λιγνίτης θα χρησιμοποιηθεί πάλι το ηλεκτρικό ρεύμα, θα είναι ακριβώς στη χώρα μας. Θα είναι ακριβώς το ρεύμα, διότι χρησιμοποιεί το λιγνίτης πάρα πολύ λίγο, θέλω να πω. Διότι ενώ ακούγαμε από την κυβέρνηση ότι θα διπλασιαστεί η παραγωγή του, δεν έχει διπλασιαστεί. Με βάση όλα τα στοιχεία, πολύ μικρή είναι η αύξηση. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του φυσικού αερίου. Συνεχίζει να είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του φυσικού αερίου, να γίνονται πάρα πολλές εισαγωγές. Και βλέπουμε ότι γενικά η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα συστημικά. Μέσα από τα διάφορα pass, μέσα δηλαδή από μια προσπάθεια να δημιουργηθούν power pass, fuel pass, δηλαδή επιδότηση, στην επιδότηση, προσπαθεί να πάει όσο πιο πέρα το πρόβλημα, όμως το πρόβλημα είναι εδώ και παραμένει και για μένα το πρόβλημα είναι το εξής, η υπερκερδοσκοπία και οι αγορές που κάνουν πάρτι. Θα μπορούσε κάποια στιγμή η πράσινη ενέργεια εδώ στην χώρα μας πραγματικά να μειώσει το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι έχει μπει στο ισοζύγιο μέσα στις ηλεκτρικές ενέργειες, παρ' όλα αυτά οι τιμές βλέπουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα τους αυξάνουν. Αν η πράσινη ενέργεια δεν είναι δίκαιη, τότε δεν είναι πράσινη. Και το κλειδί εδώ δεν είναι τα πολύ μεγάλα έργα της ενεργειακής κερδοφορίας μεγάλων εταιριών, πολύ λίγων μεγάλων εταιριών, αλλά είναι τα έργα που δημιουργούν ενεργειακή αυτονομία σε πολίτες, σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν, βλέπω στην περιοχή σας τεράστια έργα πολύ λίγων εταιριών, 200 ΜΒ, και δεν βλέπω στις στέγες σας φωτοβολταϊκά. Και δεν βλέπω μικρά έργα αγροτών, επιχειρήσεων, γιατί το δίκτυο λέει είναι κορεσμένο. Είναι κορεσμένο για τα μικρά έργα.
για τα φωτοβολταϊκά συστέγη, για τις ενεργειακές κοινότητες και δεν είναι κορεσμένο για τα τεράστια φαραωνικά έργα. Αυτή επίσης είναι μια λάθος προσέγγιση για την πράσινη μετάβαση. Καλησπέρα. Έχουμε καλέσει σήμερα τους δημοκρατικούς πολίτες του νομού Κοζάνης εδώ να συνομιλήσουμε όλοι μαζί για δύο θέματα πολύ βασικά που απασχολούν τους πελίτες όλη της περιοχής φυσικά και της Ελλάδας, που είναι η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια. Η αύξηση του πληθωρισμού είναι συνεχώς αυξανόμενη και πλήττει όλα τα νοικοκυριά που βλέπουν τα εισοδήματά τους συνεχώς να μειώνονται. Γι' αυτό έχουμε κάνει και τη σημερινή εκδήλωση. Είναι δύο θέματα πολύ σοβαρά και για όλη την Ελλάδα και την περιοχή. Και τους καλούμε εδώ όλους να συνομιλήσουμε και να συναποφασίσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Τώρα, πώς έχει επηρεαστεί ο κόσμος, το βλέπετε από το σκάνδαλο αυτό με την κυρία Καϊλή? Κοιτάξτε, αυτά τα έχει δηλώσει και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Η κυρία Καϊλή δρούσε μέσα στο ΠΑΣΟΚ σαν δούριος ύπος. Υπάρχουν πολλά γεγονότα από την αρχή των υποκλοπών που πήγε εκεί στην Επιτροπή την Μπέγκα και προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός μέχρι και τις δηλώσεις που έκανε για το Κατάρ, φτάσαμε τώρα, που βγήκε ο πρόεδρός μας την ίδια μέρα και την ίδια στιγμή και την άδειασε. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυρία Καϊλή ήταν ένα ξένο σώμα για το χώρο. Απλά ήρθε η στιγμή μετά που βγήκε αυτό το σκάνδαλο να διαγραφεί κιόλας και να συνεχίσουμε έτσι την πορεία μας χωρίς την κυρία Καϊλή.